Τι να κάνει με τα λεφτά.
Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διαιρήμων και εξ αυτών πεντάκης ηλίους άντρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τόντους, των σύντων των ήλων και των της οίκης των εορταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων, εκ τα έφων πληθύνων και κυβερνώντας ύπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναβέφομαι. Εξητούνται στον Κύριο, που και να το δίσονται, καθώς αγαθούσι. Επί την ταπείνωση της δούλης αυτός, κομμέν, προς Φιλιππισίους επιστολής, Αμαρτιών, στον κομμάτι να σας συνεχίσουν τη ζωή του Ιερατος αιώνος. Αμήν.
προσπόμεν με το φόβο πρόσχομεν, την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Στρέφουμε όλοι οι χριστιανοί τη μνήμη μας προς την Παναγία Μητέρα μας και θυμούμεθα την και χαριτωμένη μορφή της. Την ενθυμούμεθα όχι μόνο για να την επενέσουμε, αλλά και για να την ζηλέψουμε. Όχι για να γίνουμε μόνο ακροατές των εγκομείων της, αλλά να αναδειχθούμε μιμητές των πολλών αρετών της. Η Παναγία μας υπήρξε η μόνη άμμωμος εν γυναιξή και καλή, ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Ήταν ό,τι αγνότερο, ωραιότερο και υψηλότερο είχε να προσφέρει η ανθρωπότητα στο σχέδιο της προαιωνίου Βουλής του Θεού περί της σωτηρίας των ανθρώπων. Γεννημένη στη Ναζαρέ της Γαλιλαίας, εκ των δικαίων Ιωακήμ και της Άννης, Θεόπες Μαρία, είχε πληκιστεί από το Θεό με όλες τις αρετές, ώστε δικαίως να ονομαστεί και χαριτωμένη. Ένα πλήθος αρετών στολίζει την Παναγία και άσπηλη μορφή της και το αρετόπλεκτο στεφάνι στεφανώνει με χάρη το πανάκρατο και γλυκύτατο πρόσωπό της. Ανάμεσα στις πολλές αρετές της Θεομήτωρος ξεχωριστή